Νικόλα Παπαδόπουλο. Πάμε στον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, τον προπονητή του Κεραυνού. Coach, σήμερα η ομάδα σας για 2,5 δεκάλεπτα ήταν εξαιρετική, ειδικά στο σκοράρισμα, στο ποσοστό ευστοχίας. Όμως μετά η ΑΕΚ μείωσε στους 5. Τι άλλαξε για την ομάδα σας και από κυρίαρχο στο παιχνίδι η ΑΕΚ βρέθηκε να επιστρέφει και τι αλλάξατε εσείς μετά για να φροντίσετε απαραίτητη την νίκη? Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Και αυτό λέει πολλά και στην ερώτηση που μου έκανες. Δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι, όπως λέω και τους παίχτες, των runs. Είχαμε έναν πολύ καλό πρώτο, πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα μου μετά από τόση αποχή να κρατήσουμε την ίδια ένταση και ενέργεια σε 40 λεπτά. Ήταν φυσιολογικό, η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα με έμπειρους παίχτες, ήταν φυσιολογικό να βγάλει αντίδραση. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι στο σημείο που η ΑΕΚ επέστρεψε και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι, μέσα από κάποιες άμυνες και κάποιες καλές επιλογές στην επίθεση, μείναμε μαζεμένοι, ενωμένοι και καταφέραμε να το διαχειριστούμε. Η ομάδα σας πλέον είναι καθαρά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Όπως όλα δείχνουν, θα πάρετε την πρωτιά στη regular season. Αυτό δίνει σημαντικό προβάδισμα, θεωρείτε, στην ομάδα σας ή γενικά και πώς κρίνεται η συνέχεια της σεζόν εν ώψη των play-off? Όχι, θεωρώ ότι δεν δίνει σχεδόν κανένα προβάδισμα στην ομάδα μου και δεν το λέω για να κρατήσω οποιοδήποτε τους παίχτες μας σε γρήγορση. Το λέω όλα αυτά τα χρόνια πόση εμπειρία έχω, που βλέπω ότι γίνεται στα play-offs. Σημασία έχει πόσα είσαι στα play-offs, να έχεις υγεία, να είσαι σε καλή κατάσταση, να μπορείς να διαχειριστείς τις δύσκολες στιγμές. Έδρες δεν υπάρχουν, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Οπότε θεωρώ ότι δεν παίζει κανέναν ρόλο. Το μόνο που κρατάμε είναι τη διάθεσή μας, ότι στο μεγαλύτερο διάστημα παίξαμε καλό μπάσκετ και μέσα από τα παιχνίδια τώρα θεωρώ ότι θα είμαστε πιο συνεπείς και θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Η απουσία του Σάιμον Μιχαήλ, πώς θα τη διαχειριστείτε? Διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Σάιμον θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες και θα αλλάξει καθόλου το παιχνίδι της ομάδας σας το επόμενο διάστημα? Κάθε απουσία είναι σημαντική. Του Σάιμον πολύ σημαντική απουσία. Ένας παίχτης που δίνει πάρα πολλά στην ομάδα, ο οποίος μέσα στο παρκέ και στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά ευτυχήσαμε σήμερα να έχουμε στην ουσία την επιστροφή του Chris, ο οποίος έδειξε σε πολύ σημαντικά σημεία του παιχνιδιού και σήμερα, και αυτό στη δική του ποιότητα και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Ας ελπίσουμε να έχουμε ξανά τον Σάιμον πίσω το συντομότερο για να έχουμε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χριστόφορος Λιβαδιώτης, και πάμε